Αναμφίβολα, ένας από τους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο τα χρόνια της κρίσης είναι αυτός, τον βίντεο κλαμπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πόλη της Καλαμάτας, πλέον συναντάμε ελάχιστα, με το καθένα από αυτά να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Είπαμε να κάνουμε μια αναδρομή από το ξεκίνημα του βίντεο κλαμπ σας, ερχόμενοι στο σήμερα. Εμείς είμαστε παλιό μαγαζί, ανοίξαμε το 2003, με μεράκι για αυτή τη δουλειά. Είχαμε κάποιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και αποφασίσαμε, η συνεταιρή μου και εγώ, να ανοίξουμε ένα κατάστημα στην Καλαμάτα. Πάνω στον χώρο του βίντεο και του DVD. Τα πράγματα πήγαν καλά. Είχε δουλειά, μπήκε κόσμος στο μαγαζί, έβλεπε ταινίες ο κόσμος, αλλά συνεχίζει να βλέπει ταινίες ο κόσμος. Κατά τον πάροδο του χρόνου, δυστυχώς, η τεχνολογία σε κάποια επαγγέλματα, και είναι αρκετά αυτά, έκανε κακό. Το ίντερνετ σακάτεψε το χώρο μας και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση σακάτεψε, γιατί όντως σακάτεψε. Κλείσανε 1.300 μαγαζιά, κλείσανε 7 εταιρείες, μείναν στο δρόμο πάνω από 3.500 ανθρώποι, χωρίς να προστατέψει κανείς ούτε το επάγγελμα, ούτε αυτό το μεράκι για το DVD, για ταινία. Το βίντεο κλαμπ είναι μεράκι, δηλαδή μπαίνεις μέσα και αυτή η ώρα που σπαταλάς για να διαλέξεις μια ταινία στο ράφι ήταν μεράκι για πάρα πολύ κόσμο. Τώρα απλά με ένα κλικ πάνω στον υπολογιστή βλέπεις μια ταινία, η οποία ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Και δεν κανείς από την εταιρεία, από το κράτος, αυτό το κράτος που, αν υπάρχει κράτος, προσπαθεί να προστατέψει και εμάς τους επαγγελματίες και τους ανθρώπους που δουλεύανε πάνω στον κλάδο αυτό. Mm-hmm. Δυστυχώς, στην πόλη μας αυτή που είμαστε σχεδόν το τελευταίο, αν όχι το πρώτο τελευταίο βίντεο κλαμπ. Με διάφορους τρόπους το παλεύουμε και εμείς, ώστε να μείνουμε ανοιχτοί, γιατί το θέλουμε το επάγγελμα αυτό, το αγαπάμε το επάγγελμα αυτό. Προσπαθούμε, ελπίζω, να μείνουμε ανοιχτοί κι εμείς. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, όχι. Τι μπορεί να αλλάξει για να καλυτερέψουν κάπως τα πράγματα στον κλάδο? Όχι, είναι απλά τα πράγματα. Ούτε να καλύψουμε την Αμερική, ούτε τίποτα άλλο. Δηλαδή να εφαρμοστούν νόμοι όπως εφαρμόζονται σε όλα τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης. Δηλαδή, αν πας στη Γερμανία, δεν διανοείται κανείς. Αλλά δεν μπαίνει και το κράτος στη φιλοσοφία να κατεβάσει ταινία από το ίντερνετ. Mm-hmm. Δεν σε αφήνει το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, το κράτος πρέπει να εφαρμόσει τους νόμους. Αν εφαρμοζόταν ο νόμος στο ίντερνετ, για τη Γερμανία, στην Ελλανδία, Φιλανδία, υπάρχει ίντερνετ. Θα είχαμε τώρα 5-6 καταστήματα σε κάθε πόλη. Πόσο κοστίζει μια ταινία για να έρθει κάποιος να νοικιάσει? Το κόστος μια ταινία αυτή τη στιγμή είναι 2 ευρώ. Και είναι 2 ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή είναι το μοναδικό είδος που δεν έχει γίνει καμία αύξηση. Ενώ έχουμε πάρει αυξήσεις και στο προϊόν μας από τις εταιρείες και από το κράτος λόγω φόρου, εμείς το έχουμε αφήσει 2 ευρώ για να είναι προσιτό στον κόσμο και να είναι χαμηλή η τιμή, ώστε ο άλλος να επιλέξει να μπει στα καταστήματά μας λόγω του χαμηλού κόστους και να δει μια ταινία ποιοτική με χαμηλό κόστος. Η τιμή αυτή συγκαταλέγεται για ημερήσια ενοικίαση και για εβδομαδία? Αυτή είναι για ημερήσια ενοικίαση, για τριήμερη ενοικίαση και για εβδομαδία ενοικίαση. Δηλαδή με 2 ευρώ μπορεί να ενοικιάσει μια ταινία για μια εβδομάδα ή για 3 μέρες ή για μια μέρα. Οι νέες κυκλοφορίες μας είναι για μια ημέρα. Δηλαδή. Για ποιο λόγο να έρθει ο κόσμος σε ένα βίντεο κλαμπ να ενοικιάσει μια ταινία παρά να την κατεβάσει από το ίντερνετ? Γιατί πρώτα απ' όλα η ποιότητα και στον ήχο και στην εικόνα ενός DVD, ενός Blu-ray δικό μας, είναι καμία σχέση με αυτό που κατεβάζεις από το ίντερνετ. Mm-hmm. Αλλά και όλη η διαδικασία, δηλαδή να βγεις από το σπίτι σου, να περπατήσεις ή να δεις με το ποδήλατό σου ή με το αυτοκίνητό σου, να κάτσεις μισή ώρα μέσα στο χώρο μας, να επιλέξεις μια ταινία, να αφήσεις μια άλλη, να πάρεις κάποια άλλη. Αλλά και όλη αυτή η διαδικασία είναι ένας τρόπος ζωής. Να μάθει και το παιδί. Δηλαδή, ένας γονιός να μάθει το παιδί του ότι πρέπει να διαλέξει μια ταινία, να την επιλέξει, να την πληρώσει και να καταλάβει ότι δεν είναι όλα απλά. Δηλαδή, όταν μάθει ένα παιδί από μικρό να πληρώνει, δεν θα μπει στο ίντερνετ να κατεβάσει μια ταινία. Θα μπει στην νοοτροπία του. Θα μπει στην νοοτροπία, λοιπόν, να μάθει να πληρώνει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα το βάλει ο γονέας στη διαδικασία να βλέπει ταινίες καλές. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλές ταινίες. Και θα μπει σε μια διαδικασία που θα τροφοδοτήσει και την οικονομία της πόλης. Δηλαδή, γιατί αν στα καταστήματα που δεν κλείνανε από το ίντερνετ δουλεύανε 2-3 υπαλλήλοι όπως δουλεύανε παλιά, η οικονομία θα ήταν πολύ καλύτερη. Και σε εμάς, σαν επαγγελματίες, και στην πόλη όμως, και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας που έχουν κλείσει τόσες χιλιάδες καταστήματα λόγω απλά του ίντερνετ. Πάμε να κάνουμε μια αναδρομή από την αρχή που ανοίξατε το βίντεο κλαμπ μέχρι και σήμερα. Ποια ήταν η πορεία σας? Το κατάστημα αυτό άνοιξε τέλος του 87. Έχουμε κλείσει 32 χρόνια σήμερα. Υπήρχε μεγάλη άνοδο
Φυσικά όλοι το αγάπησαν, όλοι γνώρισαν έτσι τις καλές μέρες αυτού του επαγγέλματος. Μας τους έκλειψε η εικόνα, το κάτι καινούριο. Τώρα πια έχουμε μπει σε έναν κύκλο που έχει κλείσει, διότι έχει επεμβεί το ίντερνετ, το οποίο έχει σβάλει στις ζωές όλων για διάφορους λόγους, και έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Για μας είναι άσχημο αυτό που συνέβη, διότι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μπαίνουν στο ίντερνετ και κατεβάζουν ταινίες, έτσι ώστε να εμείς να μην έχουμε νοικιάσεις ταινιών όπως παλιά. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι να μερικά καταστήματα να κλείνουν από αυτό το είδος και να μένουν άνθρωποι χωρίς δουλειά, το οποίο είναι λυπηρό για όλα τα επαγγέλματα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τι θα μπορούσε να αλλάξει ώστε να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα στο μέλλον και να ανθίσει πάλι το επάγγελμα αυτό? Το κράτος. Αυτό είναι η δύναμη. Ώστε να η ΕΠΟΕ, η οποία ελέγχει τα πνευματικά δικαιώματα, να ισχύουν οι νόμοι πάνω σε αυτόν τον φορέα. Θέλετε να μας πείτε ένα μήνυμα στον κόσμο γιατί να έρθει να επιλέξει και να δει μια ταινία από το Video Club και να μην την κατεβάσει από το ίντερνετ ως ήθιστε το τελευταίο διάστημα? Το πιο σωστό είναι... υπάρχει κύκλος πάνω σε αυτά. Πρώτα είναι ο κινηματογράφος, μετά είναι τα βιντεοκλαμπ. Μετά από 3 μήνες δηλαδή έρχονται σε εμάς ταινίες. Μεγαλύτερο ποσοστό δεν μπορεί να περιμένει, είναι ανυπόμονοι και έτσι κατεβάζουν τις ταινίες. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μην το κάνουν αυτό, να μην μπαίνουν στο ίντερνετ, να μην αυτή την εύκολη οδό. Διότι... κλείνουν τα καταστήματα, το οποίο είπα πάλι ότι είναι λυπηρό, και χάνονται θέσεις εργασίας φυσικά. Άρα αξίζει η εμπειρία να έρθει και κάποιο νέο παιδί που δεν έχει γνωρίσει την εποχή των Video Club, όσο η μεγαλύτερη, να έρθει να ανακαλύψει τις ταινίες από εδώ μόνο του? Βέβαια, αυτό είναι κάτι, ένας όμορφος χώρος, ένα ταξίδι πολύ όμορφο. Τι μπορεί να βρει κάποιος από ταινίες αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι τιμές που μπορεί να νοικιάσει? Ταινίες... Μπορεί να βρει και νέες ταινίες, μπορεί να βρει και παλιότερες. Ναι, φυσικά. Έχουμε μεγάλη γκάμα ταινιών, διότι είμαστε από παλιά μαγαζί. Και θα ήταν όμορφο να έρθει να επιλέξει μια νέα ταινία και να καθίσει να τη δει στο σπίτι του νόμιμα. Οι τιμές τους, το κείμενο... 2 ευρώ είναι, στα 2 ευρώ. Από ημερήσεις μέχρι εβδομαδιαίες... Οι εβδομαδιαίες 1,50, τριήμερες ημερήσιες 2 ευρώ.